Φτάνει ρε αγάπη μου, κανεί είναι βαρέθηκες. Και πόσα με σκόνη να με σπατζετώζουν. Είπα σου 100 φορές κλείε τα μαυρογέρηματα παράθυρα να μην μπαίνουν μέσα χώματα. Θέλω να αερίζεται ο χώρος, Φωτή. Εν το IQ σου που αερίζεται. Κλείε τα μαυρογέρημα, μπαίνουν χώματα μέσα. Και τι θέλεις, να ζούμε γκλίδα μπαρωμένοι με τους 4 τοίχους με το φόβο, αν πάτσε μπει μέσα λίγη σκονούα. Χριστίνα, για όνομα του Θεού. Γράφω το όνομα μου, πας στους πάγκους, ρε μάνα. Μα γι' αυτό που λείπαν και γράφουν το όνομα σου πάνω. Τι εγωιστής που είσαι, γράψω και τίποτα άλλο. Θέλω απλά να διατηρείς το σπίτι καθαρό, μπορείς. Εξαρτάται. Εξαρτάται πώς το εννοείς. Η καθαριότητα για μένα είναι υποκειμενική. Δεν θέλω ρε αγάπη μου να νεκατσούμε στο ίδιο μου το σπίτι. Μα και εσύ, νεκατσάς εύκολα. Περιόριστο λίο. Εχθές επειδή ήβρες μια τριχούα μέσα στο φαΐ, έκαμες μου ολόκληρο θέμα, σιγά. Εν και τα ξένου πλασμάτου, τα δική μου, hello. Και επειδή είναι δική σου, πρέπει να νεκατσώ δηλαδή. Είπες ότι αγαπάς τα πάντα πάνω μου, άρα πού είναι το πρόβλημα. Δεν θέλω κόρη μου να βρίσκω τα μαλλιά σου μες στο φαΐ που τρώω. Ένα φορώ σακούλα καλό όποτε μαϊρεύκω. Αντε ρε Φωτιά, με με νευριάζεις. Χριστίνα, δεν πάει αλλού του την κατάσταση. Γεμώσαμε ποτούν το σκόνες να μεσάδα. Δε, το αρμάρι σου ας πω. Άφηκε τα μαλλιά, έπιαν τα ρούχα τώρα. Δε, κυλίκι, δε. Να δω. Εμένα φαίνονται μου οκέι. Φαίνονται σου οκέι, λα, εν μπορώ, πιάνει με το ίχλι, ίχλι. Φωτί, να μου κάνεις κουμάντων και στα ρούχα μου τώρα. Ναι, έλεγε ήταν Αμερικάνοι και πιέσαι μπόμπα τα μέσα. Θα συγύρισε τα πιλέ μου να τα βρίσκεις πιο όμορφα. Βρίσκονται και έτσι. Είμαι παιδί του χάους. Θα σε πιάνει το ήκλικλι. Κλείε τις πόρτες να μην τα θωρείς. Παθαίνω το εγώ καμιά φορά. Κλείσ' το να δεις, να νιώσεις ωραία. Κλείσ' τι είναι η λύση για σένα. Τι θέλεις να κάνω, ρε Φώτη. Να χαλάσω εγώ την ψυχική μου υγεία επειδή τα ρούχα είναι πασανάκατα. Εντάξει, σιγά αφού. Και να τα συγκυρίσω απόψε, αύριο έτσι να γίνουν πάλι. Γιατί να χάνω το χρόνο μου. Το λοιπόν, Χριστίνα, μέχρι αύριο θέλω να μπει μια τάξη με στον το σπίτι. Ποτέ λέει μέχρι αύριο να έχει κάποια συγκεκριμένη ώρα υπόψη ή αφήνει το έτσι στο φλου. Κάτεο, καθόλου έτσι ζητώ μαζί σου. Πού πάει, μιλά σου! Πάω να σφουγγαρίσω την κουζίνα. Τώρα ρε Φωτή, έτσι ώρα. Ναι, έχει 13 τάτσες χαν. Μετράστε θέμα. Α, δεν πάει καλά να το προσέξεις. Κάθε ώρα. Α, Φωτή, σιδερώσε και τα ρούχα. Έγινα μια στίβη πάλι. Εν και φαντάζομαι να μπορείς να ζυμηθείς και να ξέρεις ότι έχει ασιδέρω τα ρούχα μέσα στο καλάθι. Κύριε Λέσο, δηλαδή. Να πάει να τα σιδερώσει και μετά να έρθει να τσιμηθεί. Αν έννοια, εγώ για σένα που το λέω, για να έχει ήσυχο ύπνο. Ηρέμο. Τα πράγματα που έχεις να κάνεις σήμερα στο σπίτι. Α, και κάμες μου ληστούα. Ραία μου. Τζίστης πάνω, ναι, τζα κάνει. Έκαμες μου ληστούα. Ναι. Εννιά με δέκα. Συγύρισμα ανερμαριών. Θορεύαλε και ωράρια. Ωραία. Είμαστε συγκεκριμένοι. Δέκα με δεκάμιση, πλυντήριο. Δεκάμιση με έντεκα, συγύρισμα μπάγκων της κουζίνας. Έντεκα με δώδεκα, σφουγγάρισμα σπιτιού. Αφού το έκαμε στο εψές. Έμπειρας, δεν το ξανακάμεις. Γιατί... Πατούμε, λερώνουμε, το πέφτουν λουβούθια για μόνοι τρίχες. 12 με μία, να κάνω τα τζάμια. Α, 12, sorry, έμπορο, δηλαδή αν εμπορούσα. Πολύ ευχαρίστως, να τα κάνω όλα, όλα, απλά δεν μπορώ, έχω άλλες δουλειές η ώρα 12. Δεν δουλειές. Να πάω κομμωτήριο. Αφού προχτές επίες. Ναι, επία για βαθύ. Σήμερα να μπορώ να κάνω θεραπεία για τις άκριες. Φωτή γεμούσα τροξαλίδα, κοίτα. Η τροξαλίδα μπορεί να περιμένει, εντάξει. Δεν μπορώ την αγκαταστασία. Για σήμερα θα ασχοληθεί με το σπίτι, τέλος. Φωτή, μην το παρακάμνεις. Πού εξανακούστηκε να μου βάλεις ωράρια για τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι πρέπει. Πρέπει να μπει ένα πρόγραμμα τα μέσα. Τα καταντήσαμε ενός τάβλος του Αυγία. Οκ, Φωτή μου, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, θα τα κάνω. Δεν έχω πρόβλημα, κανένα. Είναι να μου κακοφάνηκε σου τώρα. Όχι, γιατί να μου κακοφάνει. Επειδή δηλαδή προσβάλλεις με τα λόγια σου. Σιγά. Επειδή με θεωρείς ξυμαρισμένη και ασυγείριστη, γιατί να νιώθω προσβεβλημένη για αυτό το πράγμα. Σιγά, εντάξει, όλοι οι άντρες συμπεριφέρονται έτσι στις γυναίκες τους. Ειδικά αν είναι εγκυμονούσες.
Α, με μου βρίσκει δικαιολογία αν το μωρό τώρα. Να πω, Χριστί. Τι. Εντάξει. Να τα κάνω, εγώ λέω. Σίγουρα. Ναι. Ευχαριστώ. Αγαπώ σε. Βόη ρε, παράγαμα τι, έλαμψε το σπίτι ολόκληρο. Χριστίνα μου! Μπράβο αγάπη μου, τώρα μιλάς. Εγκρίνεις δηλαδή. Φυσικά εγκρίνω, μπράβο. Έλα σου πω, έκαμε και τα εντουλάπια και τους πάγκους της κουτζίνας, όλα που γονιάς. Και το ερμάρι με τα ρούχα σου. Μπράβο ρε αγάπη μου, είδες τώρα, ένιωσες και εσύ καλύτερα. Και εσύ κυρία σα, ηρέμησε το μέσα σου να πούμε. Πολλά, νιώθω ήδη άλλος άνθρωπος, πιο αναζωογονημένος. Αχα, μπράβο, μπράβο. Κάτσε. Γιατί, θα πάμε να φάμε κάτι. Να φάεις, καλά. Κάτσε. Να μπορεί. Με κράτας σε αγωνία, να μου γίνει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και να μου απαντήσεις με πάση λεπτομέρεια. Πάσα λεπτομέρεια είναι η σωστή έκφραση. Με διορθωνείς. Συνήθως τις ερωτήσεις γίνονται με τσιριλιά και με έναν διάνυμι στο χέρι. Αλλά επειδή εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος, είπα να τα κάνω skip του ταούλα και να αντιμετωπίσω το θέμα με απόλυτη ψυχραιμία. Καταλαβαίνεις, και λόγω της κατάστασής μου. Να μπούς. Εσύ να μου πεις. Έχει κάτι που θέλεις να μοιραστείς μαζί μου. Σχετικά με τι? Με σένα και με μένα. Με στον τη σχέση είμαστε δύο φώτοι ή μήπως γίναμε ντρίτσια, το ξέρω. Αγάπη μου, εμπού καιρό που γίναμε ντρες. Παραδέχεσαι το δηλαδή. Ναι, γιατί είναι πράγμα που το ξέρεις. Φωτή. Απατάς με. Με το μωρό. Α, έτσι τη λαλείς. Μωρό, baby, baby. Το μωρό μας, αγάπη μου, μες στην κοιλιά σου. Την κοιλιά μου να την αφήνεις ησυχή. Τώρα μιλούμε για εσένα και για μένα. Και το μωρό, άρα είμαστε τρεις μέσα σε αυτή τη σχέση. Τι είναι που βγάλεις συμπεράσματα με ο νου σου. Τι είναι τούτο, Φώτη? Γιατί το έχωνες μέσα στο αρμάρι, Φώτη? Α? Αγκούρι του ερφαντών, κάτι σε ρώτησα. Το δαχτυλίδι είναι της γιαγιάς μου. Α, της γιαγιάς σου. Εγώ έρασες το δηλαδή για να το δω και στις γιαγιάς σου. Όχι τσίνης που ζει, τσίνης που πέθανε. Α, και τη μακαρισμένη. Έτσι είπε μου, εντάξει, λογικό. Και πώς σκοπεύκεις να της το δώκεις, να στείλεις κούριερ κι πάνω? Όχι αγάπη μου, έδωκε μου το η γιαγιά μου, κατά κρύβεια έδωκε το η γιαγιά μου της μάνας μου και η μάνα μου έδωκε το σε μένα και τέλος πάντων είναι έναν οικογενειακό κοιμήλιο που πάει από γενιά σε γενιά. Για είπες έδωκε σου το η γιαγιά σου. Έδωκε το η μάμα της γιαγιάς μου, η γιαγιά μου έδωκε το της μάνας μου και η μάνα μου έδωσε μου το εμένα. Είναι έναν οικογενειακό κοιμήλιο που πάει από γενιά σε γενιά, είναι από το θέμα σου εσένα. Και γιατί σου το έδωκαν εσένα, να το κάνεις τι? Για να το δώκω κι εγώ στη γυναίκα μπορεί να παντρευτώ και μετά το δώκουμε στα μωρά μας των παιδιών του και ούτω καθεξής. Έτσι κάνουμε εμείς την οικογένειά μας. Τούτη είναι η παράδοσή μας. Αχα. Και λαλείς μου αλήθεια, δηλαδή εν το... Εν το αγοράσες για άλλη. Για όνομα του Θεού, αγάπη μου, τώρα προσβάλλεις με. Φυσικά λέω σου αλήθεια. Δεν πιστεύεις πια στη μάνα μου αν τηλέφωνο και ρώτα. Παναγία μου, Παναγία μου, έχω ευτυχώς που το ήβρες, διότι που τον καιρό που το έχωσα ούτε θυμούν που εμπούιδα. Παναγία, τσέντζι, μιλούμε αλήθεια, είναι πολύ πιο δίκτυα. Ναι, α. Ευτυχώς ηρέμησα τώρα. Τι εννοεί που ένα παντρευτεί? Φώτη, επαντρεύτηκες? Γιατί δεν το δώκες σε μένα? Φώτη! Χρυσό. Με διαμαντάκια γυρό-γυρό και ένα μεγάλο διαμάντι μες στη μέση. Κόκκινο, οβάλ. Σίγουρα είναι της μάνας σου. Μητέρα, σε παρακαλώ πάρα πολλά, πέ μου την αλήθεια. Ορκιστού μου. Όχι πάνω μου. Πάνω στο γιο σου που ξέρω ότι θα πεις ψέμα. Οκ. Να το ερευνήσω το θέμα, δεν θα μείνει έτσι. Πάει. Εντάξει, να αντέξες. Επιέζει να κάνεις νεκατοσές. Ναι, Φωτή, διότι αν ήταν αλήθεια του τα ούλα που μου είπες, τον το δαχτυλίδι τον τη στιγμή θα πρέπει να ήταν πας στα σέρκα μου. Ο ηχός μένω μέσα σε έναν κουτί και καταχωνιασμένο μέσα στο αρμάρι. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι έτσι όπως τα λες, έπρεπε να σου το είχα δώσει. Και γιατί μου το δώσες, ρε Φωτή, α? Τι, γιατί?
Θεωρείς με δηλαδή ανίκανη να έχω πάνω μου έναν οικογενειακό σας κοιμήλιο? Όχι, είναι τούτο. Αλλά τι, εν είσαι σίγουρος ακόμα για μένα, φιλέστο για την επόμενη? Όχι, είναι τούτο. Ε, τι είναι, μητσί μου, μου μπαίνει. Α, το πάρουμε σε ένα χρυσοκόρνο μας το μεγαλώσει. Εν και σίγιαριά, γεια. Έχει συναισθηματική αξία για μένα. Κι εγώ έχω συναισθηματική αξία για σένα, Φώτη μου. Εν εμένα που παντρεύτηκες, χαλόου. Ναι, αγαπη μου, είσαι όμως λίγο να τσούμπαλη. Να μου είμαι. Λίγο να προσέχτη. Τσε. Δεν ήθελα να μου το χάσεις. Εγώ. Χανώ πράγματα εγώ. Ε, ναι ρε αγάπη μου, βγάλεις τα ξαπολάς τα από εκεί ποδά, γυρεύκεις τα έντα βρίσκεις. So what? Ήταν λόγος τούτος να με μου δώσεις κάτι τόσο σημαντικό για σένα? Ε, ναι, δεν ήθελα να μου το χάσεις, λέω σου. Υποτιμάς με, Φώτη. Υποτιμάς με πάρα πολλά και δεν ήξερα τι να γίνει. Έχεις δίκιο. Συγχωράμε όμως, είναι οι ανασφάλειες μου. Μια. Δικό σου. Έστω για με 10 χρόνια καθυστέρηση. Εντάξει. Νιώθω καλύτερα τώρα. Χαίρομαι. Πάει μου. Πολλά, πολλά. Λίγο μεγάλο μου. Να μπορεί. Αλλά είναι εντάξει, να το κουμαντάρω. Σαν τα μάτια σου. Με μένα που μιλάς. Είναι γι' αυτό που με βλέπεις λίγο τρομοκρατημένο. Σίγουρα. Ναι! Κική μου, Κική μου, είναι υπέροχο! Κορή να το δεις, πάει μου. Πάει μου, είναι σαν να τσεκινεί και για μένα. Φώτη, ναι! Ναι, ναι, γι' αυτό να το προσέχεις. Προσέχω το. Έλα σου πω, η Κική ρωτά πόσο πάει. Δεν ξέρω, αλλά παλιών πολλά. Πόσο παλιών, 100 χρονών να πούμε. Περίπου. Κική, ακούεις? Κορή, λαλή είναι 100 χρονών και πάνω. Σκέφτο δηλαδή αξία μπονάσι. Λα σου πω, η Κική λαλή. Ρωτάμε, Κική, αν τυχόν μείνουμε καμιά φορά να εξηγήσουμε λεφτά, μπορούμε να το πάρουμε και να το λιώσουν. Είναι τελεία ιδέα, πώς έλθαν να μας δοκούν. Κύριε, λέει σου. Εντάξει, ρε μωρό μας, τι εύχη. Αλλά αλήθεια τώρα, αν τυχόν, ρε παιδί μου, πούμε, θέλουμε να το πουλήσουμε. Πόσο πάει? Χριστίνα, να πάθω συγκοπίνα. Έλα, Κική. Ναι, μάνα μου, δεν είναι σε θέση τώρα να κάνει υπολογισμό. Όχι, 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 τίποτα. Έλα, έλα, κλείσω, είπε σε λίγο ώρα. Α, εντάξει, άντε πάει. Μένε σε νιά, Φώτη μου. Θα έκανα ποτέ έτσι πράγμα. Το καλό που σου θέλω. Λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη να μου είσαι όμως, α. Λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη. Ήαν παραίαν τώρα. Ακού να σου πω, αν είναι να χώνεσαι επειδή το φορώ, είναι εξήκω σου για δαχτυλίδι, να. Όχι, δεν το θέλω, πιάσ' το πίσω. Δεν το θέλω, να πιάσ' πίσω. Εντάξει, ρε κουμπάρα, χώνομαι. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, όμως τώρα. Παναγία μου, Παναγία μου. Είναι σαν να γίνει και για μένα. Δεν είναι καμπάνιο. Δεν μπορώ να σε δαμε, αχώνεις με. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, πρόσεχε το, σήπε το, τζόγλεπε το, Παναγία μου. Γλέπω το, Φώτη, γλέπω το. Κύριε, λέει, λίμ παραπάνω εμπιστοσύνη να μου είσαι, α. Λίμ παραπάνω εμπιστοσύνη. Φώτη! Φώτη! Έπεσε μου με στη βούρνα! Αγαπητέ μου, ξέρεις, ήταν και λίγο μεγάλο μου. Μπορεί λίγο με το νερό, λίγο μέσα από μια. Πες το. Όχι. Όχι. Μπορεί να πέσε μέσα στη σωλήνα. Ήταν λίγο μεγάλο μου όμως η αλήθεια, ξέρεις. Λίγο με το νερό, λίγο μέσα από μια. Μπορείς να μην ήταν καλή ιδέα.